Βιβλιοθήκη, πώς με βρήκες? Να σου πω, όταν περπατάς τριγύρω, κοιτάζεις καθόλου γύρω σου. Τι εννοείς? Εννοώ ότι είμαστε στην ίδια σχολή. Φαρμακευτική. Δεν μου ήταν και τόσο δύσκολο να σε βρω. Το σημείωμα που μου... Ευχαριστώ για το βραχιόλι. Ουσιαστικά μου το χάρισες. Ή τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ. Να κεράσω καφέ? Δεν πίνω καφέ. Καλά, θα πιω εγώ έναν καφέ. Πιέσεις μια πορτοκαλάδα. Τι λες? Κοίτα, να σου ξεπληρώσω το βραχιόλι, ρε παιδί μου, δεν θέλεις? Ή θύμωσες τόσο πολύ με το σημείωμα που δεν θες να σου ξαναμιλήσω? Κοίτα, έναν καφέ θέλω να πιούμε και μετά στο υπόσχομαι ότι δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Τι λες? Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, Καλή εβδομάδα, καλή αρχή. Δεν ξέρω για ποιους λόγους εσείς αποφασίσατε να είσαι στη Δευτή, αλλά εσείς πρέπει να το ξέρετε, γιατί εγώ θα το ανακαλύψω στον δρόμο. Λοιπόν, προσπαθώ τώρα χρόνια να κάνω όσο μπορώ πιο μικρή τη συζήτησή μας. Η πρώτη μέρα είναι δύσκολη, δεν είναι? Πριν κάνουμε όμως όλη αυτή τη δουλειά που σας είπα, πρέπει να εξετάσουμε όλοι μαζί, να βρούμε ποιοι είναι εδώ, γιατί θέλουν να είναι εδώ, θέλουν να μείνουν εδώ, και αυτοί που θέλουν να φύγουν δηλαδή. Θα το κάνουμε μαζί μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τα όνομά σας. Θα αρχίσω τις ερωτήσεις. Μπορώ να ρωτήσω εσένα, Μίγια? Εμένα? Ναι. Αναστασία Χαρμούση. Για ποιο λόγο θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Ποτέ δεν ήμουν απόλυτο σίγουρο ότι ήθελα να το ακολουθήσω σαν επάγγελμα. Mm. Πιο πολύ το έβλεπα σε ερασιτεχνική βάση. Μέχρι που πριν από 2 χρόνια είδα μια παράσταση. Την Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Άρη Αργυρόπουλου. Την είδα κι εγώ. Αυτή την παράσταση δεν μ' άρεσε καθόλου. Ούτε εμένα, αλήθεια, καθόλου. Δηλαδή η ηθοποιή ήταν έσχος. Ήταν τόσο ψεύτικη, τόσο υπερβολική. Είπα και εγώ από μέσα μου, αφού αυτοί θεωρούνται τόσο μεγάλοι ηθοποιοί και παίζουν έτσι, γιατί όχι κι εσύ? Θέλεις να είσαι σε αυτή τη σχολή, α? Καλώς ήρθες, εντάξει. Τώρα, εσείς, κύριε, με τα μακριά, ωραία, ξανθά μαλλιά, μπορείτε να μας πείτε γιατί διαλέξατε να γίνετε ηθοποιός? Λέγομαι Δήμητρα Τσοπανούδη και αποφάσισα να γίνω ηθοποιός γιατί... Κυρία Τσοπανούδη, περιμένουμε να ακούσουμε το λόγο που αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιός. Ψάχνω κάτι έξυπνο για να σας εντυπωσιάσω, αλλά δεν νομίζω πως έχω κάποιο σοβαρό λόγο. Μάλλον για πλάκα έδωσα. Για πλάκα? Για απαντήστε μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί θέλετε να γίνετε ηθοποιός? Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν ξέρετε τι? Δεν μπορώ να... Είναι πολλά στη μέση. Μπορείτε να μας πείτε αυτά τα πολλά? Όχι, δεν μπορώ να σας πω, είναι προσωπικό. Θα το πω για τελευταία φορά, κυρία Τσοπανούδη. Δεν υπάρχουν προσωπικά. Ό,τι έχετε να πείτε, θα το πείτε δυνατά στην τάξη. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σας ακούμε, κυρία Τσοπανούδη. Καλά να πάρεις, αφού δεν το σηκώνεις, τι κάθεσαι και πίνεις? Φανή...
Δεν θυμάσαι τα γενέθλιά μου πέρσι που κάθισες και ήπιες τόσο πολύ που την άλλη μέρα ήσουν κομμάτια. Φανήκανε ένα καφέ σκέτο χωρίς γαλακτόρα. Φόκου, ευτυχώς. Ευτυχώς που ήταν χθες το παιδί ο Στέφανος και σε κουβάλισε στο δωμάτιό σου, γιατί ρεζίλ σε όλο τον όγδο θα γινόμασταν. Με κουβάλισε ο Στέφανος. Ναι, σε πήγε στο δωμάτιό σου. Όχι, ρε γάμο, δεν θυμάμαι τίποτα. Είσαι σίγουρη? Ναι, άντε, άντε, πάνε να ετοιμαστείς. Πρέπει να πας στη δουλειά. Μήπως έγινε και τίποτα άλλο που δεν θυμάμαι? Ναι, όχι, βέβαια. Άντε, θα σου κάνω καφεδάκι. Μα να μην θυμάμαι τίποτα, ρε γάμο. Πρέπει να πας εξαιρώς, ε. Απομυθοποιήθηκα στα μάτια του, ρε γαμώτο. Σιγά μην περίμενε το παιδί αυτό για να σε απομυθοποιήσει. Να σου πω, μετά τι έγινε? Πότε μετά? Όταν με κουβάλισε και ξεράθηκα, τι κάνατε, το συνεχίσατε? Όχι. Αφού κομμάτια ήμασταν. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Καλά να πάθεις. Άλλη φορά δεν σε βοηθάω εγώ πάντως. Πώς θα πάω στο μαγαζί, ρε γαμώτο? Ο άλλος πήγε σίγουρα να τα ανοίξει, ε. Πού θες να ξέρω, μη με ρωτάς συνέχεια για αυτόν τον άνθρωπο πια. Πήγε να δεις μόνος σου. Καλά, μη φωνάζεις. Δεν τον πας καθόλου, ε. Άντε, άντε, πάμε να σου κάνω ένα καφέ. Καλά. Κολόγερο, που ήρθε να μου το παίξει και ψυχολόγος. Εντάξει, ρε, ο άνθρωπος είναι αλλού, φαίνεται. Κάτσε, ρε φίλε, με ξέρεις και από χθες. Ποιος είσαι και με κάνεις ξεφτυλά μπροστά σε όλη την τάξη πρώτη μέρα του μαθήματος? Επειδή εσύ έχεις δουλέψει 100 χρόνια στο θέατρο, ξέρεις μερικά πράγματα παραπάνω, πάει να πει ότι πρέπει να σου βγάλω όλα μου το ψυχολογικά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και στο κάτω-κάτω, γιατί πρέπει να ξέρω από τώρα αν θέλω να γίνω ηθοποιός? 22 χρονών είμαι. Δεν έχω το δικαίωμα να σκεφτώ τι θέλω να γίνω στη ζωή μου, γιατί μου τη λες έτσι? Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ στα καλά, ότι είναι και ψιλοπαπούλης, ξέρεις. Ναι, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να με κάνει ξεφτύλα μπροστά σε όλη την τάξη. Και που ξέρει αυτός τι πρόβλημα έχω εγώ με αυτή τη σχολή. Που ξέρει αν εμένα οι γονείς μου θέλουν να βρίσκομαι εδώ και τι γαμώ να κάνω εγώ για να είμαι εδώ. Ή μήπως νομίζει πως είμαστε όλοι σαν τα παιδάκια του, που κάνανε τη μαθηφραγκάκια από τον μπαμπάκα τους και γίνανε κάτι? Ναι, έχεις δίκιο. Αν είναι όλοι έτσι εδώ πέρα, πάει τελείωσε. Και εγώ τα παρατάω. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ με κανένα στο ψυχολογικά. Ούτε εγώ την περίμενα έτσι στη σχολή. Να σου πω. Θες να φύγουμε? Καλησπέρα. Τι κάνεις? Παρακαλώ. Ναι. Θα μου μιλήσετε ή θα... Εγώ είμαι. Ναι.
Θέλω να μιλήσουμε. Για 2 λεπτά, αν μπορούμε. Δεν έχω τίποτα να σου πω. Έχουμε πολλά να πούμε και το ξέρεις. Είμαι έξω από το σπίτι σου. Τι θέλεις επιτέλους από μένα? Ό,τι είχα να σου πω, σου το είπα. Τέλειωσε. Αυτό το θέμα τελείωσε, κατάλαβες? Τελείωσε. Φύγε. Σηκώ και φύγε, να μην σε ξαναδώ. Φύγε. Να το κάνεις αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε. Φύγε. Δεν αντέχω άλλο. Δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Άνοιξε μου να μιλήσουμε. Τι θέλεις? Πες μου, τι θέλεις? Δεν έκανα αυτό που ήθελες? Θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία να σου δώσω μια εξήγηση. Να βρούμε μια λύση. Δεν πάει άλλο. Σηκώ και φύγε. Μακριά από το σπίτι μου, κατάλαβες? Μακριά. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Δικαίωμα? Εγώ δεν έχω το δικαίωμα. Μην τολμήσεις να μου ξαναμιλήσεις εμένα για δικαιώματα. Οι δικές! Πάμε, δεν ήμουν εγώ! Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το καταλαβαίνεις! Πρέπει να βρούμε μια λύση! Τη βρήκαμε τη λύση! Σηκώ και φύγε! Έληξε! Το θέμα αυτό έληξε! Παράταμε! Σε παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Μπορώ να τον δω λίγο? Όχι, δεν μπορείς! Δεν έχεις το δικαίωμα! Μαλακισμένο που τολμάς να εμφανίζεσαι μετά από 4 μήνες σαν να μην συνέβη τίποτα! Μαλακισμένο! Στέλλα, σε παρακαλώ, ηρέμησε και άνοιξε μου να τα πούμε. Εγώ άνθρωπος δεν είμαι? Ζωή δεν έχω, ε? Εγώ δεν μπορώ να κάνω τι θέλω! Παράτα με! Στέλλα μου, σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό. Άσε μη ήσυχη, κατάλαβες? Δεν με ενδιαφέρει. Άσε μη ήσυχη! Εδώ. Να σε δω ήρθα. Αφού δεν έρχεσαι εσύ. Μαρία, δουλεύω εδώ. Το ξέρω. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει κόσμο. Δεν έχει σημασία, έχω άλλη δουλειά να κάνω τώρα. Δεν έχεις ούτε 10 λεπτά. Πώς θα βρήκες το μαγαζί? Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Δεν θέλω να έρχεσαι εδώ, με φέρνεις σε δύσκολη θέση, δεν το καταλαβαίνεις. Ενώ εσύ δεν με φέρνεις. Γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνά μου? Σου είπα κάτι πριν από μερικές μέρες. Και? Ισχύει. Ότι θέλεις να χωρίσουμε. Δεν το δέχομαι. Δεν το πιστεύω. Είσαι απλά τσατισμένος. Σταμάτα. Σ' αρέσει τώρα αυτό που κάνεις? Θες να χάσεις τη δουλειά μου? Δεν κάνω τίποτα. Πελάτησα είμαι. Μαρία, τι κάνεις? Ένα ναι θέλω. Μέτριο. Χωρίς. Τι με κοιτάζεις? Ένα μέτριο χωρίς. Παράξενη πόλη, δεν είναι?